σου, Ελένη. Γεια σας. Τι κάνετε? Είμαστε στο LA με τον Νίλα και είπαμε να σας μιλήσουμε λιγάκι. Από εδώ ο Τσάρλς. Γεια σου, Ελένη. Και από εδώ ο Ήλας. Πού είναι ο Ήλας? Νάτος. Γεια σας. Φιλάκια πολλά. Η μέρα μας στο LA ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς, 6 το πρωί, και συνήθως είναι γύρω από τον Νίλα, ο οποίος είναι 15 μηνών. Είμαστε όλη μέρα μαζί, λέμε παραμύθια, παίζουμε, πάμε βόλτες, βρισκόμαστε και με άλλες μαμάδες. Αποφασίσαμε ότι τον περισσότερο χρόνο θα μεγαλώνουμε εμείς το παιδί. Και έτσι υπάρχει πάρα πολύ λίγη βοήθεια την εβδομάδα, αλλά χαιρόμαστε αυτές τις πρώτες στιγμές. Όντως, ο Τσάρλς μοιάζει πάρα πολύ με τον Τζορτζ Κλούνι, και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, δεν το λέει μόνο γενικά ο κόσμος. Μέχρι και η παλιά πρωταγωνίστρια του Τζορτζ Κλούνι στο ER, στο πρώτο σύριαλ που έκανε γνωστό τον Τζορτζ Κλούνι, μπερδεύτηκε, είδε τον Τσάρλς και γυρνάει και του λέει, ήμασταν μαζί στο ER, το οποίο στα αγγλικά είναι emergency room, δηλαδή επίγοντα περιστατικά. Και για μια στιγμή ο Τσάρλς και εγώ νομίσαμε ότι εννοούσε ότι ήμασταν μαζί στο νοσοκομείο. Και λέμε, εμείς δεν έχουμε πάει στα επίγοντα περιστατικά τώρα τελευταία. Επίσης, αυτό που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά τώρα τελευταία είναι ότι τον βλέπουν μαζί με τον Ήλα. Οπότε, α, ο Τζορτζ Κλούνι με το ένα από τα δύο παιδιά του. Μετά λοιπόν ψάχνουν για την Αμάλ. Και έτσι όπως ψάχνουν και βλέπουν εμένα, καταλαβαίνουν ότι δεν είναι ο Τζορτζ Κλούνι. Από διάσημους άλλο τίποτα το Λος Άντζελες. Τους βρίσκει κανείς στο σούπερ μάρκετ. Η πιο έτσι περίεργη συνάντηση που είχα ήταν με την Σίντι Κρόφορντ, της οποίας η χειραψία μου έχει μείνει ακόμα. Δεν ήταν καθόλου ζεστή και εγώ δίνω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή την πρώτη επαφή με κάποιον που γνωρίζω. Έτσι έδωσα το χέρι μου και κρύωσα. Και βέβαια έχω συναντήσει και τον Τζορτζ Κλούνι 20 μέρες αφού παντρεύτηκα, ο οποίος, θα σας το πω έτσι πολύ, πολύ στιγνά, με φλέρταρε, ναι. Και έκανα και ένα tweet εκείνη την εποχή, γιατί ήθελα να υπάρχει απόδειξη για αυτό που έζησα. Το 2012 ήταν αυτό. Αγάπη μου. Λοιπόν, πόσο χαίρομαι που την